κυρία Μηδέν, μείον 75 Open, μείον 75 Current. Εντάξει, μπόμπα είμαστε. Ρε Βασίλη, τι σημειώνεις εκεί τόση ώρα? Τι να σημειώνω εδώ, μελετάω. Μελετά, τι μελετά. Ετοιμάζομαι ρε φίλε, ετοιμάζομαι. Ετοιμάζεσαι, για τι πράγμα? Ετοιμάζομαι για το Άσο Κι 2. Γιατί γελάς ρε φίλε? Δεν ξέρω. Γιατί γελάς ρε φίλε? Έδιωξες το Φώτη και τώρα γελάς. Θες να φύγω κι εγώ? Γιατί γελάς? Κάνες. Καλά, δεν ούτε καν κλαις. Καλά λες, ούτε καν κλαις. Κλαίω από τα γέλια. Γι' αυτό, ε. Κλαίω από τα γέλια. Κλαίς από τα γέλια. Βέβαια, τον έδιωξες το Φώτη. Λοιπόν. Τα ξένα. Θα ξεκινήσουμε από πει. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Κάνω να με διώξεις όμως. Με διώξεις και εμένα. Άμα θες να φύγεις, είναι από εδώ η πόρτα. Εντάξει, εγώ σου είπα τώρα. Λοιπόν, μην αγώνεσαι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν. Καλώς. Γεια σας φίλοι της στοιχηματικής εκπομπής Άσοχοι 2 της CitizenTV.gr, της πρώτης Web TV της Θεσσαλονίκης. Αλλά πριν ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω το Φώτη Λαμπαδάριο για τη συνεργασία που είχαμε πέρυσι, την προηγούμενη σεζόν. Αλλά δυστυχώς λόγω της κρίσης αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Αλλά Μάκης, μην αγχώνεστε, σας έφερα εδώ τον καλύτερο, το μέγιστο, μετά από μένα φυσικά, τον Πετατζή, τον Βασίλη Τσακρή. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ το Φώτη Λαμπαδάριο, ο οποίος με προσκάλεσε να βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας. Σε αυτήν τη στοιχηματική εκπομπή Άσοχοι 2, που θα είμαστε μαζί για όλη αυτή τη σεζόν, να μοιραστώ και εγώ τις γνώσεις μου μαζί με εσάς. Ήδη μέσα από το group μου στο Facebook έχω μοιραστεί κάποιες γνώσεις μου, έχω βοηθήσει αρκετό κόσμο να εμπλουτίσει και αυτός τα δικά του πράγματα επάνω στο στοίχημα, και αυτό θα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Θα δείχνουμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε και ταυτόχρονα δίνουμε και κάποιες προτάσεις, και όποιος θέλει ακολουθάει για να μπορεί να βγάλει ένα μεροκάματο, γιατί για το μεροκάματο παίζουμε, σε αντίθεση φυσικά με το Στάθη, ο οποίος θέλει να πάρει τα πολλά. Θέλει να πάρει τα πολλά ο κύριος. Εντάξει, παίζω πολλά. Λίγα για το ρίσκο, έτσι, με λίγα λεφτά να βγάλεις αρκετά. Εντάξει, αδερφέ μου, εσύ θες να πάρεις τα πολλά. Να κάνω. Είμαι άπλιστος. Βέβαια, γι' αυτό κυκλοφοράς με Porsche, Ferrari κτλ. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, να κάνω. Έχεις πιάσει δηλαδή αρκετά. Πάρα πολλά. Μπράβο. Ελπίζω να τα δίνεις και στον κόσμο, να πιάνει και αυτός. Εντάξει. Λοιπόν. Θα τον πάρω στο Στάθη, μην αγχώνεσαι σιγά σιγά από τον καιρό. Ναι, μην αγχώνεσαι. Τι αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι. Δεν αγχώνομαι. Λοιπόν, μόλις έσπασα το στυλό μου, να ξέρεις, επειδή από το άγχος. Δεν πειράζει. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Εγώ την πρώτη φορά δεν μιλούσα από το άγχος. Ωραία. Τη δεύτερη, κάτι έκανα. Εντάξει, τώρα ξεναχώθηκες. Έχω λίγο. Για να πιάσω λίγο το μυζί σου. Ωραία, δεν γουστάρεις. Τέλειο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τα ματσάκια. Θα ξεκινήσω εγώ με τα δικά μου ή εσύ, ξέρω εγώ, να κάνεις. Ναι, μια που είσαι νέος, λοιπόν, να κάνεις την αρχή κιόλας. Τώρα ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς το σκεπτικό μας. Ωραία. Πώς παίζουμε. Λοιπόν, συνολικά έχουμε 2 μέρες, Σάββατο και Κυριακή, και προσπαθούμε να πετύχουμε να βγάλουμε ένα καλό εν μέρη μεροκάματο. Θα ξεκινήσουμε με μια Αγγλία, διάδα. Έτσι. Με μια διάδα, ναι, το πρώτο μάτς είναι από Αγγλία. Η διάδα αυτή που θα σας δώσω θα έχει απόδοση περίπου 2,67. Για να μπορέσουμε με ένα ποντάρισμα των 20 ευρώ να πάρουμε τα 53, τα οποία 53 είναι και το ελάχιστο ποσό ανάληψης στη στοιχηματική εταιρεία, τουλάχιστον της B365. Άλλες στοιχηματικές εταιρείες έχουν και χαμηλότερο ποσό ανάληψης. Πάμε να δούμε το πρώτο match. Είναι
από την conference της Αγγλίας. Είναι η Gateshead μαζί με την Alfreton Town. Και τι θέλω παίξει αυτό το ματσάκι. Λοιπόν, αυτό το ματσάκι, φίλε Στάθη, όπως βλέπεις εδώ στα στατιστικά μας, Gateshead εντός έδρας στα 7 τελευταία της μάτς έχει 1, 2, 3, 4, 5 goal. Ναι, μάλιστα. Αυτό που έχει φαντάζομαι δηλαδή θα παίξει. Στα δύο τελευταία μάτς της φυσικά έχει μια καλή έφεση στο σχοράρισμα, μπορεί να βάλει goal. Απ' την άλλη έχουμε μια Alfredron η οποία όπως βλέπουμε από τις 24-8 μέχρι και τις 28-9 εκτός έδρας σκοράρει. Καλώς. Οπότε μπορούμε να βασιστούμε στην επιλογή σε του goal. Σε τι απόδοση το βρήκες, Βασίλη? Στην απόδοση του 1.62. Εντάξει, καλή η απόδοση μου ακούγεται. Εντάξει, είναι αρκετά καλή απόδοση, αλλά εντάξει, σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε και κάποια μεγαλύτερη, απλά όπως βλέπουμε πλέον το goal. Θα το σημειώσω, μάλιστα το σημείο αυτό που σε τέτοιες κατηγορίες το goal είναι αρκετά χαμηλό. Παρ' όλα αυτά εμείς το κρατάμε από την Αγγλία. Κάνα άλλο ματσάκι. Μετά θα πάμε, φίλε, πάνω εκεί στην Ιρλανδία. Κοντά σχετικά. Κοντά, εντάξει, και αεροδρόμος. Ναι. Είναι και δικιά σου τη Ferrari, εντάξει, πάμε γρήγορα. Όχι, με έχω και jet. Έχεις και jet. Ναι. Εντάξει. Τη Ferrari έχει και θάλασσα. Έχει θάλασσα. Ναι, δεν περνάει πάνω από τη θάλασσα τη Ferrari. Τσάμπα, μάξιμο. Αν πρέπει να την κάνω, να την πω όλα αυτά. Βάλε μια προπέλα πίσω. Λέσαι. Βάλε μια προπέλα, ρε φίλε, να πηγαίνει. Φοβάμαι, σκουριάσει μετά στη θάλασσα. Εντάξει, που ναι, είναι το αγάπη, καταλαβαίνετε. Μην τη χαλάσουμε τώρα. Αλλά Ferrari, φίλε, να πηγαίνει στη θάλασσα, πέτα τον, α πούμε, το παρτάλι σου. Θα την πουλήσω. Πούλα το χαρχάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ματσάκι. Λοιπόν, ποιο ματσάκι έχει live? Το ματσάκι που θα δούμε είναι το εξής. Θα πάμε στην Ασία μας που μας αρέσει. Θα πάμε 180. Έχει ωραίες κουπέλες οι Ασιάτες. Ναι, είναι ωραίες οι Ασιάτες. Yeah. Γι' αυτό τις προτιμάμε εδώ πέρα εμείς. Θα πάμε στην Ασία μας. Θα βρούμε την κατηγορία Ιαπωνία-Κορέα. Ιρλανδία Premier League. Και θα δούμε προς το παρόν ότι η Ντροχέντα με την UCD παίρνει κάποια πονταρίσματα στο over. Ευελπιστούμε ότι μέχρι την ώρα διεξαγωγής του αγώνα θα πάρει κι άλλα και να επιβεβαιώσει το σημείο του over. Το οποίο σημείο δεν του over... Δεν σε γιατί είχα να ασχολούμαι τα δικά μου, γιατί έχω να πω κι εγώ μετά. Εντάξει, ξέρω, εσύ θα πεις τα δικά σου και τις αποπώσεις να πούμε. Εντάξει, μόνο συνέχιση, γιατί μετά δεν τελειάζουμε ποτέ να έχω πει. Λοιπόν, θα δούμε το Ντροχέντα UCD στο over, 1.65 απόδοση. Mm. Θα κάνουμε διάδα μαζί με το αγγλικό. Μας δίνει μια απόδοση 2.67. 2.67. Με ποντάρισμα 20 ευρώ. Με ποντάρισμα 20 ευρώ είναι γύρω στα 53 ευρώ. Ναι, καλή. Ναι, μια χαρά. Κρατάμε αυτά για το Σάββατο. Σίγουρα έχει πάρα πολλά μάτς. Όλο το κουπόνι. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα λόγω περιορισμένου χρόνου. Σίγουρα στη σελίδα μας στο Facebook, Άσοχη 2, μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε τις προτάσεις σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το site που βλέπουμε είναι το asianodes.com. Το site αυτό προσφέρει κάποιες ασιάτικες αποδόσεις. Για όσους ξέρουν από ασιάτικο στοίχημα που δεν το έχουν όλες οι εταιρείες, το έχει μόνο η Bet365 προς το παρόν. Προσφέρει ασιάτικο λοιπόν, ασιάτικες αποδόσεις και μας δίνει κάποια στοιχεία πώς συμπεριφέρονται οι books. Οι books από αυτές τις ασιάτικες εταιρείες όπως η 188bet μας λένε, ας πούμε, πόσο ρίχνουν κάποιες αποδόσεις και τι πρέπει να κοιτάμε. Φυσικά οι αποδόσεις κυμαίνονται βάσει των πονταρισμάτων, οπότε ξέρουμε τι μας γίνεται και κινούμαστε κι εμείς βάσει των τάσεων. Γι' αυτό στο μάτι αυτό που έδωσα τη Ντροχέντα με την UCD βλέπουμε ήδη κάποιες πτώσεις στις αποδόσεις του over. Εντάξει, εσύ μην κοιμηθείς. Μιλάω πιο σιγά. Να μιλήσω πιο σιγά. Να νορίζεις. Να νορίζω. Εντάξει, φίλε. Αφού να νορίζω, okay. Θα πούμε πολλά λοιπόν για το Asian Odds σε όλες τις εκπομπές μας. Θα λέμε και κάτι.
Δεν είναι εντάξει, ξέρω, εσύ το εσύ ακούς Ασία, ξέρω, και σκέφτεσαι τις Ασιάτες. Πολλά, πολλά σκέφτεσαι. Τις Κινέζες. Τις Στομάτες, ε. Ναι, τις Στομάτες. Κάτι Ιαπωνέζες, πα... Κοίταξε, η εκπομπή τη βλέπουμε και ανήλικα, ε. Ναι. Ναι. Ε, μωρέ, μαθαίνω αυτά που νωρίς, έτσι πως είναι η κοινωνία. Οκ. Okay. Και βλέπουμε και κοριτσάκια. Κοριτσάκια, ναι, ίσως, μπορεί, έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου λέω. Τι μας βλέπουν τώρα για σένα που είσαι εδώ πέρα και φτάσεις. Δεν χρειάζεται τα κοριτσάκια να μάθουν. Να μάθουν και αυτές να παίρνουν κανένα στοίχημα, ξέρω εγώ. Εντάξει, πώς θα πλένουν τα πιάτα, θα μελετάνε και λίγο Ασία. Να βλέπουν την εκπομπή λόγω εξαιτίας μου. Λες. Γιατί έτσι. Δεν υπάρχει ένας λόγος. Μπορεί, εντάξει. Για σένα μάλλον το βλέπουν, όντως έχεις ένα δίκιο. Δεν ακούνε τι λέμε, απλά τι γαμάτα τα λέει. Μπορούμε να βάλουμε και στο μπροστά στην εκπομπή το τηλέφωνο του για όποιον ενδιαφέρεται. Όχι, 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 κορίτσια, έχω σχέση, απλά μπορεί να με θαυμάζετε. Αυτό απλά. Μη γελάς. Θα μας βάλει μετά τις 12.30 ώρα το βράδυ, μου φαίνεται. Ναι, εντάξει. Θα μας βάλει και χει εδώ πάνω, κοίτα, είμαι τιμένος κανονικά, δεν έχω να δείξω. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων. Και εσύ, θα δώσεις τίποτα, στον κόσμο ή θα την βγάλουν έτσι. Ναι, θα δώσω. Άντε, δώσεις μια Ferrari και εσύ να πούμε. Μην τις παίρνεις όλα για σένα. Εντάξει, δεν είσαι. Λοιπόν, εγώ θα ασχοληθώ με τη Secunda B. Secunda B, ποια είναι αυτή. B, πώς τη λένε. Τι είναι αυτό, Group B. Για το ισπανικό πρωτάθλημα. Α, Ισπανία, Secunda B. Εντάξει, κατάλαβα. Οκ, τώρα με φώτισες. Ωραία. Δεν είναι φώτιση εδώ, αλλά φωτίζει. Με φώτισε, εντάξει. Λοιπόν, θα παίξω ημίχρονο τελικό, δύο ματσάκια. Το πρώτο είναι η Real Madrid της Μπέ, εναντίον της Ουέλπα. Επέλεξα, σκέφτηκα με ένα χ ημίχρονο, με διπλό τελικό και το βρήκα σε πολύ καλή απόδοση, 7 απόδοση. 7 απόδοση, Για να δούμε. Τι λες, αρέσει? Ναι, αυτό θέλω να το δω λίγο κι εγώ, να σου πω τη γνώμη μου. Είναι λίγο ρίσκο, αλλά ξέρεις, εγώ παίζω έτσι, έχω πει πριν. Ναι, εσύ παίζεις έτσι, ρισκαδόρικα πάντα. Για να το δούμε. Real Madrid της Β, λοιπόν, με Recreativo Huelva. Και καλό σημείο. Φαίνεται παίζει βασικά η τελευταία Real Madrid της... Πιο πολύ για την απόδοση. Η τελευταία Real Madrid της Β' με την πρώτη Huelva. Ναι. Για να το τσεκάρουμε στη βαθμολογία να δούμε τι γίνεται. Πολύ ωραία. Και μου λες για χ ημίχρονο διπλό τελικό απόδοση 7. Εντάξει, καλό ακούγεται. Άμα θες, σημείωσέ το. Ξέρεις, είσαι του μικρού ρίσκου. Εγώ ναι, είμαι του μικρού ρίσκου, φίλε. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αξίζουν κάτι τέτοια να τα κουμπάμε. Άμα θες να έχεις λίγα λεφτάκια, να μπας και σου γη, έτσι. Ναι, φυσικά, άμα βγάλουμε ένα μισθό σε μια μέρα, είμαστε ό,τι πρέπει. Αλλά... Αυτό ακριβώς. Αλλά το ρίσκο μας. Δεν τελείωσε εκεί, έχω ακόμα ένα ματσάκι. Ακόμα ένα ματσάκι. Να το συνδυάσουμε με το... Α, θα κάνεις και συνδυασμό, δεν το παίξεις μόνο αποδεκτό. Για πες, για πες. Θα είπαμε, πάμε για τα πολλά. Πάμε για τα πολλά, ναι. Εντάξει, φίλε, εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, το άλλο ματσάκι είναι από την ίδια κατηγορία. Είναι η Μούρσια εναντίον της Χιρόνα. Μούρσια εναντίον Χιρόνα. Πάλι χ ημίχρονο, αλλά με τη διαφορά ότι η Μούρσια θα κερδίσει, άσο τελικό. Άσο τελικό, ωραίο. Το βρήκα σε απόδοση 5,5. Πολύ καλό. Και πιστεύω και τον goal-goal εγώ σε αυτήν την αναμέτρηση. Ίσως δούμε και κάνα 2-1 σκορ. 1-1 ημίχρονο, 2-1 στο τέλος. Μπορεί να δούμε και αυτό. Ναι, γιατί όχι, να μην γίνει έτσι. Ας γίνει έτσι. Να πληρωθεί ο κόσμος. Να βγάλει κανένα έξοδο. Και εμείς. Να πληρωθούμε και εμείς φυσικά. Αυτά το παίζουμε, εννοείται ότι δίνουμε το παίζουμε. Φυσικά. Μην πάτε μυαλό σας αλλού. Για πες μας για την Κυριακή μελέτη στο. Ναι, φυσικά και μελέτησα. Έλα. Τώρα μελέτησες. Μελέτησα, ναι. Σίγουρος. Ναι, το ψάξα. Έστω. Πιστεύω ότι θα βγουν και... Τι βρήκες πάλι, κανένα ισπανικό. Γιατί τώρα τελευταία με τα ισπανικά, τα πας καλά. Όχι, έχω δικά μου παιχνιδάκια, θα σου πω μετά. Πρώτα ξεκίνα εσύ και εγώ μετά θα πω τις δικές μου βόμβες. Ξέρω, το ματσάκι. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε τι γίνεται στην Κυριακή μας.
Λοιπόν, Κυριακή θα πάμε Ιταλία Β. Α, εντάξει. Θα πάμε Ιταλία Β, μιας και τα στατιστικά εκεί σε μια ομάδα που βλέπουμε είναι πολύ καλά. Και θα πάμε στο μάτς της Παλέρμο με την Πεσκάρα. Η οποία Παλέρμο με την Πεσκάρα, να δείξουμε εδώ και στον κόσμο. Η καλή μας η Παλέρμο έχει όλα τα μάτς της εντός έδρας, τα έχει 2-3 γκολ και τα 3. Μάλιστα. Να φανταστώ που το πας. Επίσης βλέπουμε μια Πεσκάρα η οποία έχει τον γκολ. Η Παλέρμο παίζει λίγο αμυντικά στα πρώτα ημίχρονα. Ναι, μάλιστα. Από το να πάρουμε το over, να πάρουμε τα 2-3 γκολ σε απόδοση 1.95. Ενώ το over τι απόδοση του δίνει? Η απόδοση του over πρέπει να είναι πολύ πιο χαμηλή φυσικά. Θα τη δούμε. Το over πολύ χαμηλό. Βασικά, όχι, είναι καλή απόδοση του over. Στο 2, τη βρίσκουμε τώρα και πέφτει. Ναι. Αλλά εμείς θα προτιμήσουμε τα 2-3 γκολ στο 1.95 και ελπίζουμε να επαληθεύσει τα στατιστικά της η Παλέρμο και να μας πληρώσει. Και πάμε πάλι στις μικρές Αγγλίδες που σου αρέσουν. Τι λες? Σου αρέσουν οι Κινέζες, οι Αγγλίδες και ποιες άλλες? Οι Ασιάτισες γενικά. Α, οι Ασιάτισες γενικά σου αρέσουν. Οι Ευρωπαίες. Ωραία. Έχω θέμα με τις Αφρικανές. Αλλά τα βρίσκεις. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα. Ωραία. Δεν άφησες είχαμε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έτσι πρέπει. Το επόμενο μάτς που είναι από την Αγγλία 1 είναι η Coventry με τη Sheffield United. Α, μάλιστα. Για να τη βρούμε για εδώ πέρα να δούμε τα στατιστικά της. Για πες μου, αυτές οι ομάδες σκοράρουν όσο από τη συνήθως, όπως έχω πάντα. Θα το δούμε τώρα τι κάνουν. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα εδώ. Η Coventry είχε κάνει μια καλή κίνηση με πολλά γκολ. Mm-hmm. Μετά έπεσε λίγο. Έκανε και μια ήττα εντός έδρας πρόσφατα. Οπότε τώρα θέλει να σκοράρει και να πάρει μια νίκη. Απ' την άλλη έχουμε μια Sheffield United η οποία δεν έχει κάνει νίκη εκτός. Οπότε τώρα μάλλον θα το παλέψει. Κόντρα στην Coventry, ανοιχτές άπινες της Coventry και επίθεση καλή. Πιστεύουμε ένα γκολ η Sheffield United όχι. Επίσης η Coventry θέλει και αυτή τη νίκη. Καίγονται. Γιατί να μην δούμε τον goal-goal να μας πληρώσει. Σε τι απόδοση? Σε απόδοση 1.72. Α, μ' αρέσει. Πολύ καλή απόδοση. Το 1.72 είναι πολύ καλό. Και αυτή είναι και η διάδα μας μαζί με την Παλέρμο για την Κυριακή. Με ποντάρισμα 16 ευρώ. Για να πάρουμε πάλι τα 53 και σύνολο έχουμε τα εξής. Σάββατο και Κυριακή ποντάρουμε 36 ευρώπουλα και έχουμε κέρδος 106 ευρώπουλα. Ναι, χαρά. Αν μας βγει, μας βγήκε. Μακάρα πάνε όλα καλά. Το σουκού. Όπως διαλέξει. Παίρνουμε ένα καλό μεροκάματο και είμαστε ωραίοι. Τώρα, όποιος θέλει φυσικά, υπάρχει ένα μονό αποδεκτό που όποιος θέλει το ακολουθάει. Η Βελές με την Ολύμπο από Αργεντινή, απερτούρα, μπορεί να το παίξει και να στα 2-3 γκολ με απόδοση πάλι 1.95. Όποιος κάθεται βράδυ και θέλει να ρεφάρει τίποτα της Κυριακής μπορεί να το επιλέξει και να συνεχίσει. Μπορεί να έχουμε κέρδος και να το επιλέξουμε όλοι για να πάμε και κάπως παραπάνω. Αν δεν έχουμε κέρδος, πάντα σταματάμε. Κανένας δεν βγαίνει κερδισμένος άμα πάει να ρεφάρει. Λοιπόν... Όποιος χάσει το Σάββατο, άμα χάσουμε το Σάββατο, χάσουμε και την Κυριακή. Θα κερδίσουμε. Δεν πάμε να ρεφάρουμε. Δεν πάμε να ρεφάρουμε. Δεν χάνουμε, θα κερδίσουμε. Εντάξει, άμα κερδίσουμε, μπορούμε να παίξουμε κι άλλο. Άμα χάσουμε, δεν πάμε να ρεφάρουμε. Ναι, γιατί ναι. Έτσι ζουν οι εταιρείες μετά. Κατάλαβες. Ενώ μας παίρνει από κάτω και χάνουμε. Και συνεχίζουμε να χάνουμε. Ωραία. Γι' αυτό 36 ευρώ που λέω όλο το σουκού είναι μια χαρά. Για όποιον τάχει. Για όποιον τάχει, φυσικά. Ναι, τώρα κάποιο μπορεί να μην παίξει 36, μπορεί να παίξει 16. Σίγουρα ο καθένας βάζει άλλους στόχους. Εγώ βάζω τα 53 γιατί θέλω να τα κάνω ανάληψη και να βγάλω το μεροκάματο. Άλλος μπορεί να βάλει άλλο στόχο, να βάλει τα 30. Υπάρχουν στοιχηματικές που έχουν πολύ χαμηλότερο όριο ανάληψης. Μπορεί να παίξει εκεί. Τι να καλυφτώ. Καλύψου. Να πέσω κάτω από την τραπέζι. Κάνω ό,τι θες. Εγώ θα πω τις προτάσεις μου.
Ε, φίλε, άμα είναι γερές οι μπομπές, να πέσω κάτω το τραπέζι, άμα δεν είναι... Μην αγχώνεσαι. Να κάτσω εδώ πέρα, ναι. Χαλαρός. Χαλαρά. Ναι, εκεί. Για πες. Ας ξεκινήσω. Όχι, θα ξεκινήσω με ένα παιχνίδι στην Β' Ισπανίας. Πάλι Β' Ισπανίας. Ναι, γιατί βγαίνουνε. Γουστάρεις Β' Ισπανία. Ναι. Για πες. Γενικά μου αρέσουν τα ισπανικά. Έχω πει σε παλιότερη κουβή. Να μου κάνουν. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Είπα, μας λέμε και ανήλικα, εντάξει. Ε, δεν πειράζει, μαθαίνω από τώρα για να... Μιλάει πολλά να μου άρεσε, δεν τα έπατε αυτά πριν. Λοιπόν... Για πες μας. Αυτό το ματσάκι που έχω είναι το Sporting Gijón Jaén. Χ ημίχρονο, άσο τελικό. Το βρήκα σε απόδοση, σε 4 απόδοση. 4 απόδοση, καλή απόδοση, εντάξει. Λίγο μεγαλύτερη θα την είχα. Δηλαδή ελπίζεις ότι θα πάει, ας πούμε, περίπου 0-0 το ημίχρονο και μετά θα νικήσεις με Sporting Gijón. 1-0, 2-0. Εντάξει. Άλλο αφηγείται. Και το άλλο. Και το άλλο είναι από το πρωτάθλημα, το αργεντινικό πρωτάθλημα. Estudiantes Racing Club. Και πάλι στο ίδιο στυλ, χι ημίχρονο, άσο τελικό, το βρήκα αυτό σε απόδοση 4-33. Καλό, εντάξει, πιστεύω ότι τα πρώτα ημίχρονα στην Αργεντινή δεν έχουν τόσα γκολ, ναι, ίσως πάει και αυτό στο 0-0. Οι Estudiantes, από ό,τι είδα, το θέλει παίρνουν καθαρίσματα, το θέλει το μάτς και η προϊστορία μαζί της και μπορεί να το πάρει. Αυτό μου αρέσει, σαν και σαν επιλογή νομίζω είναι καλύτερη. Περίπου αν θέλει να παίξει κάποιο. 16 απόδοση περίπου. 16 απόδοση περίπου. Περίπου 16 απόδοση άμα το παίξει κάποιο και τα δύο. Μια χαρά. Τώρα ποιο θέλει μπορεί να κάνει και το μεγαλύτερο συνδυασμό, δηλαδή να πάρει όλες τις μπόμπες μαζί και να κάνει ένα σύστημα. Ναι, ο καθένας. Ωραία, λοιπόν. Εμείς προτείνουμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλα τα σημεία. Ναι. Και όποιος θέλει τα βάζει και σε σύστημα, ή τα παίζει μονά, ή τα παίζει διάδα, όπως είπα εγώ, και τα παίζω. Καθένας συνεχίζει να κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε Σάββατο. Είπαμε από Αγγλία Conference, Gateshead με Alfredron. Στο Goal Goal, απόδοση 1.62. Ιρλανδία Premier League. Ντροχέντα UCD. Over, απόδοση 1.65. Και το ποντάρισμά μας εδώ είναι 20 ευρώ. Είναι οι δύο υπόπτες σου, που σημειώσαμε. Real Madrid της Β' Huelva, χ2 ημίχρονο τελικό. Και Μούρθια Χιρόνα, χ1 ημίχρονο τελικό. Δηλαδή είπαμε ποιος θέλει κρατάει και τον goal goal. Ωραία. Και από Κυριακή, Κυριακή έχουμε το Ιταλία Β'. Παλέρμο Πεσκάρα, 2-3 goal, όπως είπες. Και στο 1.95. 1.95 καλή απόδοση. Mm-hmm. Και από Αγγλία 1, Coventry, Sheffield United. Στο goal goal, goal, goal και αυτή. Στο 1.72, να θυμάμαι καλά. Σύνολο διάδας αυτής είπαμε είναι περίπου στο 3.35. Γι' αυτό και το ποντάρισμα μας είναι πιο χαμηλό, 16 ευρώ. Και προσπαθούμε να τα περάσουμε. Τώρα όποιος θέλει κάνουμε και ανακεφαλώσεις στις μπόμπες του Στάθη. Εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσουν, θα τις βάλω σε ένα 2-4 σύστημα. Και τις 4. Μπορείς να εξηγήσεις τον κόσμο γιατί πολύ δεν... Σε ένα 2-4 σύστημα, συστηματική μας. Βάζουμε Real Madrid της Β' Huelva χ2 ημίχρονο τελικό, Μούρθια Χιρόνα χ1 ημίχρονο τελικό και Sporting Gijón Jaén χ1 ημίχρονο τελικό και Estudiantes Racing Club χ1 ημίχρονο τελικό. Όλα αυτά σε ένα συστηματάκι, πιστεύω περίπου έτσι ένα ποντάρισμα, τι θα κάνεις, τι ποντάρισμα στο σύστημα. Να πούμε ποιο ποντάρισμα, ένα δεν μικρό ποντάρισμα, ένα δεκάρικο ας πούμε να μοιράσουμε. Μη σου πω και πιο μικρό. Ένα δεκάρικο στο σύστημα αυτό αξίζει πιστεύω. Σίγουρα στις δύο ομάδες παίρνουμε και κέρδος, αν πούνε. Στις τρεις εντάξει θα το συζητάμε, πάμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω τον κόσμο για μια ακόμα φορά ότι εμείς ό,τι δούμε παίζουμε. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά ο καθένας, ναι, σίγουρα. Μας ακούτε, αν θέλετε παίζετε ό,τι θέλετε. Ή παίζετε, παίρνετε ένα μάτσα από αυτά που δώσαμε και το συνδυάζετε με δικό σας. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το τσέπι του. Ναι, ακριβώς. Όποιος θέλει παίζει, όποιος θέλει δεν παίζει. Εντάξει, εμείς δίνουμε τις προτάσεις μας, εμείς αυτά θα παίξουμε. Ο καθένας ακολουθάει. Ό,τι ποντάρισμα θέλει ο καθένας παίζει. Και ποτέ δεν παίζουμε αν δεν βγάζουμε τόσα λεφτά. Δηλαδή, αν εμείς τη μέρα παίρνουμε 20 ευρώ, δεν πάμε να παίξουμε όλο το στοίχημα. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Ελπίζουμε. Χαλάρα πάντα. Να πάμε όλοι ταμείο και να περάσει πολύ ωραία το σουκού μας. Αυτά για σήμερα.
Περίμενε, γιατί έφυγε το μικρόφωνο και το χάσαμε. Τώρα ξαναμπήκε στη θέση του. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Να σας αφήσουμε να πάτε να μελετήσετε και εσείς τα υπόλοιπα σημεία, γιατί είναι πολύ γεμάτο το κουπόνι το Σαββατοκύριακο. Και ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Όποιος θέλει κάνει ad στο γκρουπάκι μας, μάλλον στο προφίλ μας στο Facebook, στοίχημα Citizen TV. Εκεί πέρα θα ανεβάζω και εγώ κάποιες προτάσεις που θα έχω εκείνη τη στιγμή ή οτιδήποτε σε κάτι live bet και τα λοιπά, όποιος θέλει ακολουθάει. Θα είμαστε συντονισμένοι εκεί και φυσικά εδώ στην εκπομπή μας στο Άσοχη 2 κάθε εβδομάδα, για να βλέπουμε τι μπορούμε να μελετήσουμε. Σε ποια εκπομπή είπαμε, θυμάσαι? Φυσικά. Σε ποια? Ξεχνιέται. Για πες. Εγώ ξέρω εσύ. Εγώ ξέρω, εγώ πριν λίγο την είπα. Να ξέρεις, ή κοιμόσου να πάλι. Όχι, εννοείται δεν κοιμάμαι. Α, εντάξει. Και να κοιμάμαι πάλι το θυμάμαι, γιατί ξέρω. Σε ποια τηλεόραση είμαστε? Λίγα στο παλιό. Σε ποια τηλεόραση είμαστε, θυμάσαι? Φυσικά είμαστε στην καλύτερη και στην πρώτη και στην καλύτερη. Στην απίθανη Citizen TV, στην πρώτη web TV της Θεσσαλονίκης. Έτσι, έτσι. Μόνο της Θεσσαλονίκης βασικά. Αλλά είμαστε. Δεν πειράζει. Και σίγουρα θα ξέρω. Και εννοείται στην και είμαστε στην καλύτερη εκπομπή, σχηματική. Αυτή που πληρώνει πάντα, που μας πηγαίνει πάντα ταμείο, λέμε τώρα. Στην εκπομπή Άσοχη 2. Άσοχη 2 λοιπόν. Και κλείνουμε. Τον παλιό δεν τον μπλοκάζουν. Λοιπόν, κλείνουμε για αυτή τη βδομάδα ή στο Επανειδήν. Στο Επανειδήν την επόμενη εβδομάδα. Και άμα δεν πάμε ταμείο αυτή την εβδομάδα, αυτός θα φταίει. Γεια σας. Γεια σας.